Συνεχίζουμε με το χώρο της αυτοδιοίκησης. Πριν όμως από οποιοδήποτε θέμα, θέλω να κάνω μια σημαντική ανακοίνωση. Διότι άσχετα το τι γράφουν τα sites και, και οι ενημερωτικές στήλες του διαδικτύου, λύση στο θέμα της ονομασίας ευρέθηκε, είναι έργα όμνες και είναι σύνθετη ονομασία. Για αυτήν τη σύνθετη ονομασία μας μιλάει ο πρώην Υπουργός, κ. Σπύρος Βουγιάς. Κύριε Βουγιά, καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε, ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Πιπερίδη. Ποια είναι η σύνθετη ονομασία, η οποία μάλιστα θα ισχύσει έργα όμνες, όπως είπαμε. Κοιτάξτε, η σύνθετη ονομασία αφορά τον εγγονό μου που γεννήθηκε χθες και δεν μπορώ να κρύψω τη χαρά μου για το γεγονός αυτό. Η ζωή συνεχίζεται, είναι το πρώτο εγγόνι. Να σας ζήσει. Εύχομαι σε όλους τους περιμένουν, όλους τους παππούδες ή τις γιαγιάδες, να γίνουν μάλλον όλοι παππούδες ή γιαγιάδες κάποια στιγμή, στον κύκλο της ζωής. Είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον που μου έδωσε μεγάλη χαρά μέσα σε όλα τα στενάχωρα ή τα δύσκολα που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό. Αγόρι ή κορίτσι. Είναι αγόρι. Και το όνομα αυτού. Γι' αυτό με ρωτούσαν αν παίρνει το όνομά μου. Ένας ποιος Βούγιας ίσως είναι αρκετός, αρκετά ταλαιπώρησα με την καλή ή την κακή έννοια την πόλη. Δεν χρειάζεται ακόμη ένας. Αλλά το όνομα θα είναι σύνθετο. Με τον τρόπο που τα παιδιά σήμερα βλέπουν τα πράγματα πιο ανοιχτά, πιο δημοκρατικά, αναγνωρίζοντας και την οικογένεια της γυναίκας, γιατί είναι από την κόρη μου το παιδί, και την οικογένεια του συντρόφου της. Επομένως, είναι ένα σύνθετο όνομα το οποίο βρέθηκε αυθόρμητα μεταξύ τους και δείχνει ότι μπορεί μια ονομασία σύνθετη για όλες τις χρήσεις βεβαίως και με τις κατάλληλες προϋποθέσεις να αποτελέσει λύση. Εύχομαι και στο άλλο μεγάλο θέμα που απασχολεί την περιοχή μας και τη χώρα μας. Άρα, για εσάς προσωπικά είναι μια παραγωγική περίοδος από ό,τι αντιλαμβάνομαι, καθώς εκτός από το ρόλο του παππού, στον οποίο με χαρά και την νεότατος σας βλέπω να είστε έτοιμος να. Εντάξει. Τον οποίο σας βλέπω έτοιμο να υποδηθείτε, πρόσφατα σε συνέντευξη που ανακοινώσατε μια διαφορετική, σύμφωνα τουλάχιστον με τη φιλοδοξία όσων δούλεψαν για αυτήν την παράταξη, που φιλοδοξεί να φτιάξει μια πολύχρωμη Θεσσαλονίκη. Ναι, ήμουν και ο νονός εδώ στην περίπτωση αυτή, πάλι ήμουν ο νονός. Εσείς επιλέξατε το πολύχρωμη Θεσσαλονίκη. Εγώ ήθελα ένα πιο αισιόδοξο, πιο νεανικό, πιο ζωντανό όνομα, το οποίο να μοιάζει περισσότερο με αυτό που θέλουμε να γίνει η πόλη. Είναι πολύ γλυκιά, είναι πολύ δυνατή, έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Της λείπει όμως μια πιο πολύχρωμη καθημερινότητα. Και ποια είναι τα χρώματα από την παλέτα σας που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε για να δώσετε την αυτή τη τα τρία κλασικά του πολιτικού τόξου, το οποίο πάντοτε απασχολεί σημειολογικά και δίνει με το πράσινο του κεντροαριστερού χώρου, το κόκκινο της αριστεράς και το δεξιά και το γαλάζιο, το μπλε του πιο συντηρητικού χώρου, έχουμε όλη την ενδιάμεση γκάμα, γιατί αυτή η παράταξη φιλοδοξεί να είναι πραγματικά υπερκομματική και να βάζει στο προσκήνιο τα θέματα της πόλης. Γι' αυτό ονόμασα την εκδήλωση την οποία παρουσίασα την παράταξη αυτή στους συναδέλφους σας, η επέκταση του πεδίου της πόλης. Ένα παλιό σύνθημα του Μπάιου του 68, μιας εποχής υπερβολικά πολιτικοποιημένης, είχε ένα τίτλο το σύνθημα «Η επέκταση του πεδίου της πάλης», ότι η κοινωνική πάλη θα έπρεπε να επεκταθεί παντού, σε όλα τα παιδιά και σε όλα τα μέτωπα, ακόμη και στα προσωπικά, στις ανθρώπινες σχέσεις, όπως και έκανε ο Μάης του 68. Εγώ λίγο παραφράζω και το ονομάζω «Η επέκταση του πεδίου της πόλης». Θα ήθελα δηλαδή τα προβλήματα της πόλης, κύριε Πιπερίδη, να μπαίνουν σε πρώτο πλάνο συζήτησης και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο, όχι για να επιλέξουν τα κόμματα το δικό τους υποψήφιο που θα χρήσουν ώστε να καταλαμβάνουν τις πόλεις σαν ένα λάφυρο και να τις χρησιμοποιούν για πολιτική σκοπιμότητα. Θεμητή μεν, αλλά αρνητική για τις πόλεις, αλλά να βάζουμε την πόλη μπροστά σε πρώτο πλάνο. Η επέκταση του πεδίου της πόλης λοιπόν σημαίνει ότι τα προβλήματα των πόλεων σήμερα και της Θεσσαλονίκης ειδικότερα πρέπει να μπουν πρώτα στην ημερήσια διάταξη και να αντιμετωπιστούν παράλληλα βέβαια με τα μεγάλα εθνικά θέματα. Ειδικά για αυτό το πολύχρωμο, θέλω να επιμείνουμε λίγο σε αυτό. Είστε άνθρωπος με πολιτική παιδεία. Και επομένως αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το σύνθημα των υπερκομματικών παρατάξεων ή των απολύτικων εντός εισαγωγικών προς Θεού, δεν υπενήσουμε κάτι για την δική σας κίνηση, το οποίο είναι μόδα τα τελευταία χρόνια. Μήπως η λύση δεν είναι υπερκομματικές παρατάξεις, εγώ αδαείς περί τα αυτοδιοικητικά οφείλω να το θέσω, αλλά παρατάξεις με περισσότερο, με σαφέστερο στίγμα και ιδεολογικό. Κάποτε ήμασταν επικριτικοί με τις δημοτικές παρατάξεις του ΚΚΕ, στην περίπτωση παρά την μονοτόνως επαναλαμβανόμενη ομοιομορφία τους, ξέρει στην περίπτωση μιας δημοτικής παράταξης του ΚΚΕ στο θέμα παραδείγματος χάρη των δημοτικών τελών από τη Γάβδο μέχρι την Ορεστιάδα, όλες οι παρατάξεις που στηρίζουν το ΚΚΕ έχουν την ίδια θέση. Στις αυτές τις καινούργιες νέου τύπου παραστάσεις. Αλλά τα προβλήματα των πόλεων είναι πιο σύνθετα και περιλαμβάνουν μια δύσκολη καθημερινότητα ενός σκηνικού το οποίο καταραίει λόγω και της οικονομικής κρίσης και μιας
διαδρομής καθημερινής των ανθρώπων από τη στιγμή που βγαίνουν στο σπίτι τους, στο δημόσιο χώρο, μέχρι να επιστρέψουν, η οποία γίνεται όλο και πιο δύσκολη και χειροτερεύει την ήδη υπάρχουσα οικονομική και κοινωνική κατάσταση. Αντί λοιπόν η πόλη να παρηγορεί τον πολίτη με μια, αν θέλετε, υποδοχή σε ένα δημόσιο χώρο, ο οποίος να είναι ένα πολιτιστικό γεγονός, να είναι όμορφος, να είναι ευκολοδιάβατος, να είναι ευχάριστος, να είναι χαρούμενος, να είναι όμορφος, η ίδια η πόλη χειροτερεύει ακόμη την κατάσταση, γιατί τώρα ερχόμουν στο στούντιό σας εδώ στο σταθμό και θα μπορούσα να τσακωθώ με τρεις μηχανές που με κυνήγησαν πάνω στο πεζοδρόμιο, με τα γιο ταχύ που παρκάραν πάνω στη διάβαση και έβλεπα δίπλα μου ανθρώπους με πολύ μεγαλύτερα προβλήματα κινητικότητας να μην μπορούν να περάσουν. Αυτά τα προβλήματα νομίζω πρέπει να βάλουμε την πόλη μπροστά. Απολύτικο δεν είναι πάντως. Ο καθένας από εμάς τους υποψήφιους έχει και πρέπει να φανερώνει τη δική του πολιτική ταυτότητα. Εγώ, ας πούμε, ανήκω στον χώρο της κεντροαριστεράς, δεν το κρύβω. Δεν είμαστε πολίτικοι, έχουμε την πολιτική μας ταυτότητα. Υπάρχουν από άλλους ιδεολογικούς χώρους στην ομάδα άνθρωποι, υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις προσώπου που είναι από το χώρο της κεντροαριστεράς. Ναι, από το χώρο της κεντροαριστεράς και από το χώρο, αν θέλετε, της πιο καθαρής αριστεράς, έστω όσο αυτοπροσδιορισμό. Υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους συζητάω και συζήτησα ήδη. Αν δεν ευωδόθηκε το θέμα, είναι γιατί ίσως ο καθένας από αυτούς έχει και το σέβομαι όπως και εγώ τα δικά του πλάνα για το πώς θα φτάσει μέχρι τις εκλογές. Συζήτησα λίγο με ανθρώπους που δούλεψαν και δουλεύουν χρόνια στην πόλη, που υπάρχουν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτή τη στιγμή και απ' έξω και έχουν μερικές σκέψεις ενώπιση των δημοτικών εκλογών. Μαζί τους πίστευα ότι θα μπορούσαμε να επιβάλλουμε αυτή την ατζέντα πόλης. Γιατί φοβάμαι, δεν σας κρύβω, ότι όσο πλησιάζουν οι εκλογές, ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ, ο υποψήφιος ή η υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας, ο υποψήφιος της ΚΙΝΑΛ θα παρουσιαστούν με ένα χρήσμα το οποίο θα αδικεί λίγο και τη δικιά τους καταλληλότητα και ικανότητα, γιατί θα φαίνεται σαν να είναι εντολοδόχοι μιας κομματικής υποχρέωσης την οποία πρέπει να διεκπαιρεώσουν μέχρι το τέλος. Εγώ, ας πούμε, παρότι σας ξέρουν όλοι οι ακροατές μας ίσως ότι ανήκω στον χώρο της κεντροαριστεράς με όλα τα προβλήματα και τη σημερινή της προσπάθεια να διαμορφωθεί σε κάτι καινούργιο και διαφορετικό, δεν θα ήθελα να είμαι αποκλειστικά και μόνο υποψήφιος αυτού του χώρου. Όχι μόνο γιατί το ποσοστό δεν μου αρκεί, αλλά γιατί οι θέσεις μου για την πόλη, πεζοδρόμιο της παλιάς παραλίας, μια καλύτερη αναδιανομή έχω, αν θέλετε να μπούμε σιγά σιγά στα προβλήματα της πόλης. Πάλι μετατρέπω ένα σύνθημα πολιτικό, την αναδιανομή του εισοδήματος, που πολλές κυβερνήσεις θέλουν να ολοκληρώσουν, σε αναδιανομή του ελεύθερου δημόσιου χώρου. Παίρνουμε δηλαδή κάθε δρόμο και προσπαθούμε με κάθε τρόπο το ποσοστό, την αναλογία σήμερα της κατανομής του ελεύθερου δημόσιου χώρου, των δρόμων κυρίως, που είναι 70-30 υπέρ του γιοταχή, να την αλλάξουμε και να την κάνουμε πιο ισότιμη και πιο δίκαιη υπέρ των πιο ευάλωτων χρηστών, των πεζών, των ποδηλατών, των ποδηλάτων, των μέσων μαζικής μεταφοράς. Κάνω δηλαδή μια αναδιανομή του δημόσιου χώρου, μοιράζοντας πιο δίκαια τον ελεύθερο χώρο που μας απέμεινε. Θα μπορούσε κάποιος κακοπροαίρετος να σας πει ότι δεν θέλετε τη στήριξη του κινήματος αλλαγής, ίσως γιατί τις τελευταίες μέρες με έντονο τρόπο έχει εξοδευτεί σε έναν διαγωνισμό με το ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος αγαπάει περισσότερο το Γιάννη Μπουτάρη. Υπάρχει κάποια εγγύηση ότι αν αύριο αλλάξουν αυτές οι σχέσεις αγάπης, οι παραδόξως εμφανιστήσεις στην πολιτική ζωή της Θεσσαλονίκης, θα εξακολουθήσετε να μην θέλετε το κομματικό χρήσμα κάποιας παράταξης? Δεν είπα πως δεν αποζητώ ή δεν θέλω μια υποστήριξη η οποία θα έρθει χωρίς όρους και χωρίς υποχρεώσεις από την πλευρά μας ως παράταξη όταν το κόμμα αποφασίσει, επιλέξει τον υποψήφιό του και τα κόμματα συμμετέχουν σε οποιαδήποτε δημοκρατική πολιτική διαδικασία και όταν πλησιάζουν οι εκλογές θα πούνε ότι προτιμώ τον κύριο Περίδη, τον κύριο Βούγια, τον κύριο Χ, τον κύριο Ψ. Δικαίωμά τους είναι αυτό και υποχρέωσή τους, θα έλεγα. Και είναι μεγάλη χαρά για όλους να έχουν μια οργανωμένη από πίσω τους υποστήριξη, χωρίς όμως προκαθορισμένη και απονεννοημένη και διατεταγμένη υπηρεσία υπέρ του συγκεκριμένου κόμματος και χωρίς καμία δέσμευση. Όσο για τον Μπουτάρη, είμαι ένας από τους πιο παλιούς του πολιτικούς συνεργάτες. Εγώ νομίζω ότι τον έπεισα τη δεκαετία του 90 να ασχοληθούμε με το θέμα της παλιάς παραλίας και τον έβαλα με έναν τρόπο στην πολιτική. Μέχρι τότε ασχολούνταν με τον Άρη στο μπάσκετ και με τον Αρκτούρο. Είχε ευαισθησίες, ήταν ένας άνθρωπος της πόλης, με βοήθησε. Το μετανιώνεται καθόλου, δεδομένου ότι στο κομμάτι της πόλης, της ανθρωπογεωγραφίας της πόλης, που δεν ήταν ευχαρισμένοι από το συντηρητισμό της παλαιάς σας διοίκησης. Λέμε πολύ ότι εξαίρετος ο κύριος Βούγιας, αλλά ήρθε ένας Μπουτάρης που έχει σε κάποια θέματα κοινά χαρακτηριστικά ή κοινές απόψεις και του έκοψε το δρόμο. Μετανιώνεται για την παρότριση σας προς το Γιάννη Μπουτάρη. Ολοκλήρωσε αυτό που ξεκίνησε το 98 και το έκανε διοίκηση. Στην ουσία συνέχισε αυτό που ξεκινήσαμε και το έφτασε εκεί που έπρεπε να φτάσει. Στηρίξαμε και στήριξα προσωπικά το Γιάννη Μπουτάρη το 2006, όταν το Πασόκ πρότεινε άλλη υποψηφιότητα, τη κυρία Σαράπο,
Παπαδόπουλου, με την οποία ήμασταν φίλοι και συνεργάτες πολλά χρόνια στον ίδιο πολιτικό χώρο, αλλά ήξερα και πίστευα ότι το ψηφοδέλτιο της πρωτοβουλίας ήταν αυτό που τέτοιε στη Θεσσαλονίκη. Και κατάφερα έστω το 2010 να πείσω τον Γιώργο Παπανδρέου. Όχι καθόλου. Ήταν η νίκη της λογικής αυτής της δικιάς μας, αυτή που συνεχίζουμε τώρα, είναι η νίκη της παράταξης του Γιάννη Μπουτάρη το 2010 και το 2014. Τώρα, από το 2014 και μετά, η θητεία, κατά τη γνώμη μου, δεν ήταν αρκετά αντίστοιχα αποτελεσματική, διότι δεν έγινε ανανέωση του ψηφοδελτίου και επειδή ξέρω καλά πως το δημαρχιακό στόχος απαιτεί όχι μόνο ένα πρόσωπο αξιόπιστο, κατάλληλο και αφοσιωμένο, αλλά και πολλούς συνεργάτες, δεν μπόρεσε η ομάδα της πρωτοβουλίας, αποδυναμωμένη και από κάποιες αποχωρήσεις που έγιναν και επειδή δεν ανανέωσε το ψηφοδελτίο της, να αποδώσει στη Θεσσαλονίκη αυτό που του άξιζε. Άρα θεωρώ πως η δική μας προσπάθεια αυτή που ξεκινήσαμε, πολύχρωμη Θεσσαλονίκη, εφόσον φτάσει μέχρι το τέλος, γιατί κράτησα το δικαίωμα τον Οκτώβριο και θα σας πω μετά τις αβεβαιότητες που υπάρχουν εκεί και σε σχέση με τον χρόνο και τις συνθήκες, είναι η συνέχεια της πρωτοβουλίας και η τομή. Δηλαδή η συνέχεια, αν θέλετε, και η αναβάθμιση του έργου της πρωτοβουλίας. Τι θα αλλάξει τον Οκτώβριο που θα σας κάνει να το λάβετε υπόψη σας και να ξαναδείτε τις θέσεις σας? Κοιτάξτε, καταρχήν να θυμίσουμε στους τηλεθεατές μας ότι οι εκλογές μετατέθηκαν και αυτές και πήγαν τον Οκτώβριο του 19. Ένας χρόνος είναι αρκετός να δουλέψει κανείς, πολύ περισσότερο εμείς που έχουμε ξεκινήσει λίγο τη δουλειά. Άρα έδωσα και στον εαυτό μου και στους συνεργάτες μου λίγο χρόνο να επανεκτιμήσουμε την κατάσταση. Υπάρχουν αβεβαιότητες επίσης ως προς το εκλογικό σύστημα, που καλό είναι να τις ξέρουμε όλοι. Δεν ψηφίστηκε ο νόμος αυτός για την τοπική αυτοδιοίκηση ακόμα. Επεστράφει με αρνητική κριτική από τους δημάρχους. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα περάσει. Να δούμε όμως τι λέει. Βάζει καινούργια πράγματα που πρέπει να τα μελετήσουμε. Να λαμβάνετε υπόψη, παραδείγματος χάρη, το γεγονός ότι με το παλαιό εκλογικό σύστημα, αν δεν ευωδωνόταν όπως δεν ευωδόθη η προοπτική συνεργασία σας με τον Γιάννη Μπουτάρη στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές, τελείωναν όλα εκεί, καθώς πηγαίναμε σε μια ψυχρή, σκληρή πλειοψηφική λογική. Αν ισχύσει ο νέος νόμος και πάμε σε εκλογές με την αναλογική, αποκλείεται την επόμενη μέρα μια συνεργασία με την πρωτοβουλία, αφού άλλωστε τα θετικά της θεωρείτε ότι είναι στοιχεία που συμπεριλαμβάνεται και στο δικό σας πρόγραμμα? Καθόλου δεν το αποκλείω. Πιστεύω στις συνεργασίες. Επίσης, η προσωπική μου πολιτική διαδρομή στο Δήμο έτυχε να είναι στην πλευρά της μειοψηφίας, στην περίοδο του Δημάρχου Κοσμόπουλου και στη συνέχεια του κυρίου Παπαγεωργόπουλου. Το απόλυτα πλειοψηφικό σύστημα και ο αυταρχικός τρόπος διακυβέρνησης, κυρίως του δεύτερου Δημάρχου, του Βασίλη Παπαγεωργόπουλου, όπου ούτε κάνει τη V100. Δεν έδειχνε ενώ τώρα. Ήταν πιο μαλακός ο Κοσμόπουλος προς την αντιπολίτευση. Ο Κοσμόπουλος ήταν πιο πολύ δήμαρχος της πόλης. Ήταν ένας δήμαρχος λιγότερο κομματικός. Φυσικά ανήκε στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ήταν ένας δήμαρχος. Και εγώ για την πόλη, πέρα από τις προσωπικότητες που τις σέβομαι όλες, προτιμώ δήμαρχους που να μην προέρχονται από τον κεντρικό πολιτικό μηχανισμό του κάθε κόμματος, αλλά να βγαίνουν μέσα από την ζωή της πόλης. Ήταν και ηρακλειδεύς επίσης και με την έννοια αυτή είχαμε. Είναι στοιχείο το οποίο λαμβάνει την υπόψη στην αξιολόγηση των υποψηφιότητων μέχρι τώρα. Εκτιμώ πως η πόλη, επειδή ο Ηρακλής είναι μια ομάδα που συνδέει, δεν πολλώνει τόσο όσο η κλασική παραδοσιακή διαμάχη μεταξύ ΠΑΟ και Άρη, νομίζω πως έχουν μια συμπάθεια από όλους. Ίσως και επειδή ο Ηρακλής δεν είναι δυστυχώς τόσο ανταγωνιστικός στο πεδίο το αθλητικό, τουλάχιστον οι άνθρωποι που τον στηρίζουν και είμαστε πολλοί, μπορούν να βοηθήσουν την πόλη περισσότερο. Πρέπει να σας αναγνωρίσω ότι από όλους όσους ασχολούνται μετά τις πόλεις Θεσσαλονίκης και όσους έχουν εκφράσει φιλοδοξία τους να ασχοληθούν στο μέλλον, από άποψη γνωστικού αντικειμένου, σπουδών, είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα, διότι απέναντι σε δικηγόρους ή επιχειρηματίες, παραδείγματος χάρη, έρχεστε ως καθηγητής συγκοινωνιολόγος και έτσι. Κάλλιστα μπορεί να υποστηρίξει κάποιο, αυτό ξέρει. Τον τελευταίο καιρό, και συγχωρήστε μου ενδεχομένως την αγένεια, σίγουρα δεν οφείλεται σε διάθεση να σας αναχωρήσω, αλλά είναι καθήκον της δουλειάς μου. Ακούω ένα αλλά, το οποίο πολλοί μου το συνδέουν. Ναι, αλλά βεβαίως ο Βούγιας, ας πούμε, ξέρει από μεταφορές, ξέρει από το συγκοινωνιακά, αλλά μην ξεχνάς ότι με την πρώτη ευκαιρία μεταπίδησε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Το λέω με μία άνεση γιατί ξέρω ότι δεν θα μου το χρεώσετε. Καταλαβαίνετε ότι το έχουν το ακούω από πριν από μένα. Το καταλαβαίνω. Έχετε μετανιώσει για την κίνησή σας εκείνη? Θεωρείτε ότι έβλαψε την δυνατότητά σας να υπηρετήσετε την πόλη αργότερα από άλλη θέση? Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα που το αντιμετωπίζω συχνά. Θα συμφωνούσα μαζί σας ότι δεν με βοήθησε. Ότι με έβλαψε. Απ' την άλλη πλευρά το μετανιώνω. Είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνω ακριβώς με την έννοια ότι είναι καλύτερα να μετανιώνεις για κάτι που έκανες. Σε σχέση με κάτι που δεν έκανες. Γιατί πάντα σου μένει η ιδέα του πώς θα ήταν. Πραγματικά πιστεύω πως δεν με βοήθησε, δεν μπόρεσα και το υποστηρίξω.
Επίστεψα τότε πως μέσω της κεντρικής πολιτικής κοινής θα μπορούσα να φανώ πιο χρήσιμο στην πόλη μου. Και γι' αυτό μάλιστα έκανα ίσως το σφάλμα να επιστρέψω ως κομματικός υποψήφιος το 2002, με αποτέλεσμα να μην πάω τόσο καλά, γιατί έχασα την ιδιαιτερότητα και την τη φρεσκάδα της πρώτης φοράς, την οποία έπρεπε να διατηρήσω ως κόριο οφθαλμού. Και με την έννοια αυτή, ομολογώ ότι απαντώ στην ερώτησή σας με το δεύτερο σκέλος. Από την άλλη πλευρά, επέλεξα αυτό, το έζησα, το υπέστην, και μου έδωσε την δυνατότητα σήμερα να λέω, όπως έχοντας δοκιμάσει την αυτόνομη κάθοδο με την ανεξαρτησία και την ελευθερία, τον ενθουσιασμό και τη φρεσκάδα του τοπικού υπερκομματικού ψηφοδελτίου και την ισχυρή εκδοχή ενός υποτίθεται κεντρικού πολιτικού σχηματισμού, θα προτιμούσα φανερά την πρώτη εκδοχή, γιατί τα έζησα και τα δύο. Έρχομαι λιγάκι με μεγαλύτερη εμπειρία τώρα, όσο μπορεί να αποκομίσει κανείς στην ηλικία μου, αρκετή, και σίγουρα με μια αίσθηση καταλληλότητας, αυτή που είπατε στην αρχή. Γιατί τα περισσότερα, όλα είναι δρόμος, όπως είχε πει και ο Παντελής Βούλγαρης σε μια ταινία του. Αν σκεφτείτε τι κάνουμε από τη στιγμή που βγαίνουμε από το σπίτι πάλι μέχρι να γυρίσουμε το βράδυ, γιατί από εκεί πέρα είναι προσωπική και οικογενειακή υπόθεση, όλα είναι μεταφορές και μετακινήσεις. Αυτές οι διαδρομές που κάνουμε στο πεζοδρόμιο, στο πάρκινγκ, στο αυτοκίνητό μας, στο δύσκολο λεωφορείο, στο ποδήλατο, όλα αυτά είναι μια καθημερινή μετακίνηση σε ένα σκηνικό. Πολλές φορές μοιάζει με θεατρικό και στο οποίο εμείς είμαστε πρωταγωνιστές, οι κομπάρσοι, και θέλουμε αυτό το έργο, αυτή η παράσταση που στείνεται κάθε μέρα σε όλες τις μεγάλες πόλεις του κόσμου, να είναι όμορφη και ευχάριστη και απολαυστική. Από αυτή την άποψη του συστήματος μεταφορών, θα λέγατε ότι η πόλη, πέρα από την ευθύνη, στην κατάσταση που επικρατεί, πώς θα χαρακτηρίζεται η Θεσσαλονίκη σε σχέση και με την Αθήνα? Πολύ πίσω, ακόμη και σε σχέση με την Αθήνα. Ας πούμε στο θέμα της στάθμευσης. Δεν υπάρχει έννοια του διπλοπαρκαρίσματος στην Αθήνα. Το δεύτερο που με ενοχλεί είναι η διείσδυση των μηχανοκίνητων οχημάτων. Παλιότερα είχαμε τα δυο ταχύ που παρκάρανε, ύστερα με τα κολονάκια και τα καγγέλα προστατεύτηκε λίγο. Τώρα ανεβαίνουν με μεγάλη ταχύτητα και με μεγάλο θράσος οι μηχανές. Από τις ράμπες που κάναμε με πολύ κόστος για τα άτομα με αναπηρία, ανεβαίνουν. Μηχανές έχει. Καταλαβαίνω και τα παιδιά που τρέχουν με τα delivery για να παραδώσουν, αλλά φοβάμαι, κύριε Περίδη, πως θα θρηνήσουμε θύμα. Και να μην γίνει ποτέ με νεαρό παιδί. Από τα ίδια παράσταση. Τα παιδιά έχουν μεγάλο ποσοστό. Ένα παιδί βγαίνει από το σπίτι του. Προχθές το βλέπα μπροστά μου. Προχθές πετάχτηκα έξω και πέρασε σφαίρα μπροστά ένα παιδί. Δεν ήξερα και τι να του πω. Αυτά όμως δεν συμβαίνουν πουθενά. Πουθενά πραγματικά στον κόσμο. Δεν μιλώ για τον μποτιλιάρισμα πια, όσο για το πρόβλημα της στάθμευσης. Το πρόβλημα της Θεσσαλονίκης, το κυκλοφοριακό, είναι πολύ πρόβλημα στάθμευσης και όχι κυκλοφορίας. Δεν έχουμε μεγάλες αποστάσεις να διανύσουμε. Φτάνουμε τελικά στον προορισμό μας. Όμως δεν ξέρουμε πού να παρκάρουμε. Και το σύστημα αυτό, αλλά ίσως σε μια άλλη εκπομπή, όταν θα πλησιάζουν οι δημοτικές εκλογές, μπορούμε να μιλήσουμε αναλυτικά. Τόσο για το πρόβλημα της στάθμευσης, για τις θέσεις των κατοίκων που χάθηκαν στο κέντρο και τη δυνατότητα να το βελτιώσουμε. Και επίσης και για τα λεωφορεία. Διότι δεν μπορέσαμε να έχουμε σήμερα αξιόπιστα λεωφορεία και η πολιτεία κληρονόμησε με την κρατικοποίηση που έγινε ένα μεγάλο πρόβλημα μια προβληματική εταιρείας όπως ήταν ο ΟΑΣΤ και το έκανε μόνιμο, δημόσιο και σταθερό. Δεν έχει προοπτική. Επομένως, πρέπει να γίνει ένας μεγάλος διαγωνισμός για να παραγγείλουμε για τη Θεσσαλονίκη σύγχρονα, καθαρά και άνετα λεωφορεία για τους κατοίκους της. Ο κανόνας της πολιτικής επιστήμης αλλά και της απλής λογικής λέει ότι όταν εκλογές γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής, αυξάνεται και ο αριθμός των υποψηφίων ή των ενδιαφερομένων, γιατί είναι πιο εύκολη και πιο, μάλλον είναι πιο εύκολος ο εκλογικός ανταγωνισμός. Άρα πιθανόν σε αυτές τις δημοτικές εκλογές να έχουμε περισσότερες παρατάξεις. Ήδη στο χώρο της κεντροδεξιάς έχουμε αρκετές αναταράξεις με τις οποίες ασχολούμαστε όλη μέρα. Δεν ξέρουμε, ίσως ενδεχομένως να είναι περισσότεροι οι συνδυασμοί. Ανάμεσα σε ένα πλήθος εναλλακτικών λύσεων που έχει περισσότερο σίγουρα από όσες είχε στις προηγούμενες εκλογές ο πολίτης Θεσσαλονίκης, γιατί να επιλέξει την πολύχρωμη Θεσσαλονίκη, υποθέτω όχι μόνο λόγω της πολυχρωμίας της. Η πολυχρωμία πάντως είναι σημαντική, έτσι, πέρα από τη φρεσκάδα. Την σίγουρα όχι λόγω του για αισθητικούς λόγους. Και η αισθητική μετά δείχνει λίγο την ηθική που υπάρχει από πίσω. Λόγω καταλληλότητας θα έλεγα. Αν μπορούσα, δεν ξέρω τους υποψηφίους μου και εγώ πρέπει να αποδείξω σε τελευταία ανάλυση, όχι μόνο να δηλώνω αυτάρεσκα, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό, να αποδείξω στην πράξη της Θεσσαλονίκης ότι είμαι καταλληλότερος από τους υποψηφίους που δεν τους ξέρω ακόμα. Θεσσαλονίκη, άμα δεν τους ξέρετε, ακόμη τότε δηλαδή είναι μια παράταξη που στην ουσία είναι ο Σπύρος Βούγιας. Μου θυμίζει τη δήλωση του Κωνσταντίνου Καραμαλή όταν ίδρυσε την ΕΡΕ, προς το παρόν το κόμμα είναι μονοπρόσωπο. Δεν λέω για τους συνεργάτες μου, λέω για τους, ας πούμε σε εισαγωγικά, τους αντιπάλους μου.
Και όπως είπατε σωστά, λόγω του εκλογικού συστήματος, εφόσον ψηφιστεί, δεν ψηφίστηκε ακόμη, θα έχουμε αρκετούς επικεφαλείς παρατάξεων που θα θελήσουν να εκλεγούν στο Δημοτικό Συμβούλιο εύκολα χωρίς σταυρό, αρκεί να πάρουν το εκλογικό μέτρο, διότι ως επικεφαλής παρατάξεως μπαίνεις πρώτος, εσύ ή τουλάχιστον ένας ακόμη, το πολύ πολύ, για να μπορέσω να συμμετέχω στο Δημοτικό. Επομένως, πραγματικά εκτιμώ και εγώ πως θα έχουμε αρκετούς υποψήφιους. Εγώ θέλω να μιλήσουμε για την πόλη. Αν μιλήσουμε για την πόλη, δεν ανησυχώ καθόλου. Αν όμως οι εκλογές γίνουν μαζί με τις εθνικές εκλογές τον Οκτώβριο, τις 13 Οκτωβρίου του 2019, νομίζω θα είναι μια ήττα για τις πόλεις και την τοπική αυτοδιοίκηση, διότι αντιλαμβάνεστε και αντιλαμβάνονται νομίζω και οι τηλεθεατές μας ότι όταν το κέριο πολιτικό ζήτημα είναι ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα την ίδια μέρα, αποκλείεται να βρεις ούτε μία ώρα ελεύθερη στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα και στα site για να ασχοληθείς με το αν υποψήφιος είναι ο Μπουτάρης, ο Βούλιας. Να μην πω άλλα ονόματα και στενοχωρήσω. Κύριε Βούλια, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να διευκρινίσω ότι σε αυτήν την φάση της πορείας προς τις επόμενες δημοτικές εκλογές, που ακόμα κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ποιο θα είναι το τοπίο, ασχολούμαστε με τις υποψηφιότητες, αλλά αργά ή γρήγορα θα έρθει η ώρα που θα πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε για τις πραγματικά για τις πολιτικές που έχει ανάγκη αυτή η πόλη για να αλλάξει η καθημερινότητά της. Και εκεί είμαι σίγουρος ότι θα τα ξαναπούμε. Μακάρι να συζητήσουμε. Σας το υπόσχομαι. Σας ευχαριστώ για την παρουσία. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το επόμενο θέμα. Πλέον δεν έχει σχέση με την αυτοδιοίκηση και τις εκλογές, εξακολουθεί όμως να έχει σχέση με τη Θεσσαλονίκη.